να αγνοήσουν τους λογαριασμούς που έλαβαν στις αρχές του Σεπτέμβρη και να κάνουν υπομονή ως την οριστική εκαθάριση. Ζητά για άλλη μια φορά από τους κατοίκους των βασιλιών η ΔΕΙΑΗ. Να έρθουν να πάρουν πίσω τα ρολόγια. Γράφουν αέρα. Χωρίς να τρέχει να υπάρχει ροή νερού, το ρολόι γράφει. Με αφορμή τις νέες υπέρογκες χρεώσεις που διαπίστωσαν στους λογαριασμούς του Σεπτέμβρη και τη θύελα αντιδράσεων που ξεσήκωσαν αυτοί, η υπηρεσία είχε ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής των Βασιλιών να προχωρήσουν σε νέες ενστάσεις. Ο λογαριασμός ήταν 1.300 ευρώ ο δικός μου και ο καινούριος που εκδόθηκε δώσαν προκαταβολή, έβαλαν 140 ευρώ ενώ πρώτα ερχόταν 30 ευρώ και 40 και όλο μαζί εμαζεύτηκε να είναι ένα χρέος 1.500 ευρώ, το οποίο είναι βεβαιωμένο. 2 ήταν το προηγούμενο και 400 το έναντι. Θα έπρεπε δηλαδή με αυτό το νερό που πληρώνω να κολυμπούσα μέσα στο όλο το τετράγωνο, να κολυμπούσανε μέσα όλο το τετράγωνο. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε σε αποχέτευση, ούτε αποχέτευση έχουμε εμείς και πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Σήμερα με ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑΗ ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των προβληματικών λογαριασμών με τις διορθώσεις σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε πρόβλημα να αναμένονται από τον Οκτώβριο. Παρακαλούνται οι δημότες που είχαν υποβάλει ένσταση να αγνοήσουν τους τελευταίους λογαριασμούς που παρέλαβαν, οι οποίοι είναι έναντι χωρίς καταμέτρηση μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος που θα γίνει με την αποστολή του επόμενου εκαθαριστικού λογαριασμού. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι αν δεν άμεσα δώσουν λύση θα κινηθούμε δικαστικά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή η κοροϊδία πρέπει να έχει κάποιο τέλος.